Στόχος διαιρεκτών έγινε ένα κόσμημα το πολύ ως κεντρικό δρόμο των Αμπελοκήπων. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για χτύπημα της γνωστής συμμορίας Ροζ Πάνθυρες, παρά το γεγονός ότι κάποια μέλη τους έχουν συλληφθεί. Ο ιδιοκτήτης του κοσματοπολίου στην οδό Λαρίσης στους Αμπελόκηπους κοιτά με απόγνωση το κατάστημά του που στις 5.30 τα ξημερώματα άγνωστοι το διέριξαν. Χρειάστηκαν λιγότερο από 10 λεπτά. Τα ρολέα είναι κομμένα μάλλον με μεγάλη κουπέ, ψαλίδι. Ναι. Σπάσανε την τζαμαρία με βαριοπούλα και στη συνέχεια κόψαν τα ρολά. Οι γείτονες τους είδαν, ήταν 3 άτομα έτσι, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους. 7 με 8 λεπτά διήρκησε η διάρρηξη. Οι 3 άγνωστοι που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους μπήκαν μέσα στο κοσματοπολείο και άρπαξαν κυρίως χρυσαφικά, προκαλώντας ζημιά χιλιάδων ευρώ, ενώ αδιαφορούσαν για το συναγερμό που χτυπούσε δαιμονισμένα. Έχουν αφαιρέσει κοσμήματα, σταυρούς, καδένες, δαχτυλίδια, κάποιους λαιμούς από σετ και λίγα ρολόγια. Κυρίως όμως ξακοσμήματα. Οι διαρρήκτες δεν πτωήθηκαν ούτε από τους ενίκους των γύρω διαμερισμάτων που είχαν βγει στα μπαλκόνια τους και τους φώναζαν να σταματήσουν. Οι αστυνομικοί εξετάζουν με προσοχή και μία μαρτυρία που κάνει λόγο για την παρουσία μίας γυναίκας. Είναι μία από τις καταθέσεις των μαρτύρων που λένε ότι ήταν κάποια κυρία, προσπαθούσαν τουλάχιστον να καταλάβουν ότι ήταν μία γυναίκα. Ναι. Οι αστυνομικοί σε κοντινή απόσταση στην οδό Σλίμαν βρήκαν ένα αυτοκίνητο. Ήταν κλεμμένο την προηγούμενη μέρα από την περιοχή των Αμπελοκήπων. Ήταν όμως και ίδιας μάρκας με αυτό που συνήθως χρησιμοποιούσε η περίφημη συμμορία Ροζ Πάνθυρες που χτυπούσε κοσματοπολία. Αυτό ήταν αρκετό για να σημάνει συναγερμός. Το αυτοκίνητο ήδη εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ και πριν από ένα μήνα είχε γίνει απόπειρα διάρρηξη στο ίδιο κοσματοπολείο και οι δράστες είχαν εγκαταλείψει στο σημείο ένα όμοιο αυτοκίνητο. Μέλη της γνωστής συμμορίας, Ροζ Πάνθυρες, έχουν ήδη προφυλακιστεί, ενώ μια γυναίκα που είχε συλληφθεί για συμμετοχή στην οργάνωση απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού τον περασμένο Ιούλιο και από τότε αναζητείται.